Έχω μπροστά μου τα σημερινά δεδομένα για τα νέα περιστατικά COVID-19. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 36 από το σύνολο 603 εργαστηριακών διαγνώσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 24 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω εχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών, έναν άτομο από ταξίδι και 11 άτομα των οποίων το ιστορικό διερευνάται. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 356, περιλαμβανομένων και των 10 που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις. Να σημειώσω ότι από τα 32 αριστατικά που δηλώθηκαν χθες και το ιστορικό τους διερευνάται, για τα 22 βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα 10 συνεχίζουν να είναι υπό διερεύνηση. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι τα 356 αριστατικά COVID-19 εντοπίστηκαν μετά τη διεκπαιρέωση συνολικά 8.176 εργαστηριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και ιδιωτικά εργαστήρια. Τα 227 από τα 356 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. Θέλω να σημειώσω ότι 27 από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά με τον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, αλλά πως πολλές φορές οδηγούν σε σφαλμένες εκτιμήσεις εάν η ανάγνωση τους δεν είναι ορθή. Ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό που είχαμε χθες και αυτό ασφαλώς είναι άλλο δεχούμενο. Όμως ούτε τα 37 επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι μικρός αριθμός. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε πολύ να συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με τα περιοριστικά μέτρα και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα γίνονται όλο και καλύτερα. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι χτίζουμε σήμερα είναι επένδυση στην υγεία μας αύριο. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στο Δόκτωρα Μάριο Λοΐζου, επιστημονικό διευθυντή της Διευθύνσης Λευκωσίας του ΟΚΙΠΗ, για τα δικά του αποτελέσματα. Καλησπέρα σας. Το τελευταίο 24ωρο, στην προσπάθεια να σταματήσουμε την πανδημία στην Κύπρο, είχαμε ακόμα ένα θάνατο μιας γυναίκας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, οι συνολικοί θάνατοι από την νόσο COVID-19 στην Κύπρο έγιναν 10, 8 άντρες και 2 γυναίκες. Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία, μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 35 άτομα, 5 εξ αυτών νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δόθηκαν επίσης 3 εξιτήρια. 9 άτομα συνολικά νοσηλεύονται διασωληνωμένα, 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 7 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η κατάσταση αυτών των ασθενών μέχρι τη στιγμή αυτή είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Στα υπόλοιπα νοσηλευτήρια νοσηλεύονται σε θάλαμο 7 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού. Σήμερα επίσης έχουμε να σας ανακοινώσουμε την πρώτη αχτίδα ελπίδας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των νοσηλευωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχαμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού τον πρώτο ασθενή που αποσωληνώθηκε. Εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή κατάσταση. Έχουμε μπει στον 4ο μήνα από την έναρξη της πανδημίας. Τις επόμενες μέρες ο αριθμός των κρουσμάτων θα φτάσει το 1 εκατομμύριο και οι θάνατοι τις 50.000. Λόγω της παρουσίασης των επιδημιολογικών στοιχείων από τον κύριο Νικολόπουλο, θα αναφερθώ σήμερα μόνο στην πολύ μεγάλη σημασία του να τηρούνται οι αποστάσεις όταν λόγω της παρουσίας μας στον εργασιακό χώρο εξ ανάγκης συγχρονιζόμαστε με άλλο κόσμο. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα το να περιοριστούμε στο σπίτι όταν στον εργασιακό χώρο δεν τηρούμε τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής. Με την μη τήρηση των αποστάσεων δημιουργούνται οι εκρήξεις κρουσμάτων σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει ανά πάσα στιγμή στο χώρο εργασίας να τηρούν αυτά τα οποία λέγονται. Αυτό αφορά ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Μένουμε λοιπόν σπίτι
τηρούμε τις αποστάσεις στον χώρο εργασίας, κερδίζουμε χρόνο και σώζουμε ζωές. Ευχαριστούμε. Θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω και εγώ, έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο, ότι το Υπουργείο Υγείας έχει έρθει σε συμφωνία με εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο θα φιλοξενούνται ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό που εξέρχονται της νοσηλείας ή με ήπια ή καθόλου συμπτώματα για περαιτέρω παρακολούθηση μέχρι την αρνητικοποίησή τους. Το εν λόγω κέντρο θα έχει τη δυνατότητα για διαμονή μέχρι 100 ατόμων. Ευχαριστώ. Όπως είχαμε ανακοινώσει από χθες, σήμερα είναι μαζί μας και ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Γιώργος Νικολόπουλος, για να μας παρουσιάσει τα επιδημιολογικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής από τα δεδομένα μας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τον ποιοτικό έλεγχο για 267 από τα περιστατικά τα οποία έχουν διαγνωστεί ως τώρα και συνεπώς μπορούμε να παρουσιάσουμε βασική επιδημιολογική ανάλυση. Όπως βλέπετε, από αυτά τα 267 περιστατικά τα οποία από τα 267 περιστατικά τα 183 αφορούν περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, δηλαδή πρόκειται για επαφές διαγνωσμένων περιστατικών ή ενδεχομένως περιστατικά που δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το επιδημιολογικό ιστορικό. Περίπου 1 στα 4 είναι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και περίπου στο 3% είναι η θνητότητα. Περίπου 9 άτομα, όχι περίπου 9 άτομα, ποσοστό 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρίτης, δηλαδή 2 μέρες πιο πριν, νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εδώ μπορούμε να δούμε την επιδημική καμπύλη με βάση την ημερομηνία στην οποία έγινε η διάγνωση από το εργαστήριο. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι παρουσιάζεται μία αυξητική τάση η οποία μπορεί να εξηγηθεί με 2 τρόπους. Ο ένας είναι ότι προφανώς υπάρχει μεταδοτικότητα ίσως σε επίπεδο κοινότητας και ο δεύτερος ότι στην Κύπρο διεξάγουμε πάρα πολλούς εργαστηριακούς ελέγχους. Όσον αφορά στην κατανομή με βάση το φύλο, βλέπουμε να υπερέχουν ελαφρώς οι άντρες, 53%, ενώ όσον αφορά στην κατανομή για την ηλικία, περίπου ο μέσος όρος αυτών που μολύνονται, που διαγιγνώσκονται με τον νέο κορονοϊό είναι τα 49 χρόνια και βλέπουμε μία έτσι κατανομή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Περισσότερο στις ηλικίες 30 με 50 ετών, αλλά είναι νομίζω σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να μείνει εκτός μόλυνσης, όλοι δηλαδή μπορεί να μολυνθούμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γεωγραφική κατανομή των περιστατικών. Εδώ βλέπετε για τις περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, έχουμε εξαιρέσει δηλαδή τα εισαγόμενα περιστατικά. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε αυτές τις αναλύσεις να λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος του πληθυσμού στον οποίο αναφερόμαστε. Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε ότι στην Πάφο και στη Λευκοσία ο αριθμός των περιστατικών εγχώριας μετάδοσης να είναι παραπλήσιος, αλλά ο παρονομαστής είναι διαφορετικός και ως εκ τούτου στην Πάφο οι περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους είναι έτσι, η τιμή αυτή υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Υψηλή είναι και στην περιοχή της Λάρνακας και εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ειδικά στο Δήμο Αραδίπου έχουμε συνολικά 39 περιστατικά μέχρι την 31η Μαρτίου, εκ των οποίων για τα 32 μιλάμε για εγχώριες μεταδόσεις και όπως μπορείτε να δείτε ο αριθμός, δηλαδή οι περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους είναι πολύ μεγάλος και αυτό προφανώς μας δημιουργεί μια ανησυχία για αυτήν την γεωγραφική κατανομή των περιστατικών. Και εδώ βλέπουμε την επιδημική καμπύλη για την Αραδίπου, όπου τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αυξητική τάση και ως εκ τούτου δικαιολογείται και η ανησυχία μας αλλά και οι παρεμβάσεις για αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο στην περιοχή.
Στην διαφάνεια αυτή μπορούμε να δούμε την κατανομή με βάση το επάγγελμα, βασικά για τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Εδώ δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομειακούς χώρους ή μολύνθηκαν σε νοσοκομειακό χώρο, αλλά οποιονδήποτε ανέφερε ότι εργάζεται στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και βοηθητικού και παραϊατρικού. Βλέπουμε στην ΠΑΦΟ ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό και είναι το γνωστό, η γνωστή συρροή, η αλυσίδα μετάδοσης των νοσοκομείων ΠΑΦΟ. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία αφορούν όχι μόνο δημόσια νοσοκομεία, αλλά και ιδιωτικά κέντρα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες αυτές και θα περιμένουμε τα νέα στοιχεία, έχει η Λάρνακα. Περισσότερα περιστατικά βλέπουμε στο νοσηλευτικό προσωπικό. Για τα κλινικά χαρακτηριστικά, με την μέχρι τώρα ανάλυση, υπάρχει αυτό το οποίο βλέπουμε και στις άλλες χώρες, δηλαδή πιο συχνά αναφέρεται βήχας, πυρετός, αναφέρεται μυαλγία και επίσης πονόλεμος από τους ανθρώπους που διαγνώστηκαν στην Κύπρο. Η διάμεση ηλικία αυτών οι οποίοι έλαβαν με κάποιο τρόπο νοσοκομειακή περίθαλψη, ήπια ή πιο βαριά περιστατικά, είναι τα 62 χρόνια, οι περισσότεροι είναι άντρες, το 72%. Και εδώ μπορούμε να δούμε και την κατανομή η οποία υπάρχει για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.